Ο Στέλιος Βραδέλης γεννήθηκε στην Καβάλα. Είχε την τύχη να κάνει το πάθος του δουλειά και να εργαστεί ως δημοσιογράφος. Θυμάται να συλλέγει ιστορίες που τον εντυπωσίαζαν από μικρός και να προσπαθεί να στήσει εφημερίδες και ραδιοφωνικές εκπομπές. Στέλιο, καλώς όρισες στον Ιαννό. Χαίρομαι που σε βλέπω. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Και καλοτάξω το νέο το βιβλίο σου. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, μόλις το είδα και είδα το όνομά σου, χάρηκα πάρα πολύ. Ένα ακόμα βιβλίο. Ο λάθος άνθρωπος στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Όταν η ανθρώπινη βλακεία γίνεται φωνική. Εκτός από ανήκει την ανθρώπινη βλακεία. Εκτός από ανήκει την φωνική σε πολλές περιπτώσεις και έχει κατά κάποιο τρόπο ορίσει και την ιστορία μέσα από διάφορα συμβάντα που ο λάθος άνθρωπος βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και επηρέασε τις ζωές και τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πολύ ωραία έκδοση από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Καλοτάξιο και πάλι. Τι γίνεται εδώ, τι μάζευες από κόμματα, μάζευες ιστορίες? Κοίτα, δημοσιογραφικά βρέθηκε να έχω χειριστεί στα νέα που εργαζόμουν για πολλά χρόνια πολλές ιστορίες τις οποίες είχα το πρωτόλιο υλικό. Η πρώτη δημοσιογραφικά που είχα ασχοληθεί ήταν το Σάμινα, τότε πρώτο είχα πάει στα νέα. Μετά ήρθε το φωνικό, το δυστύχημα των μετεμπών με τους μαθητές. Η υπόθεση όμως που πραγματικά με έβαλε στο τρυπάκι να αρχίσω να σκέφτομαι και αν γινόταν αλλιώς ήταν η πτώση του Ήλιος. Το οποίο, μιλώντας, ήταν τότε ακριβώς Τσολάκης ο υπεύθυνος της επιθεώρησης, για δύο μήνες ο άνθρωπος είχε δει διάφορα, προσπαθούσαν με όλα τα εγχειρίδια της Boeing να καταλάβουν τι μπορεί να πήγε στραβά. Και όταν, θυμάμαι, είχαν πέρασει δύο μήνες και μιλάω τότε μαζί του για το ρεπορτάζ, καθημερινή η επικοινωνία, και μου λέει, δεν μπορείς να πιστέψεις για ποιο λόγο χαθήκαν αυτοί οι 121 άνθρωποι. Και μου λέει για τον διακόπτη, δηλαδή μια ιστορία ότι το αεροπλάνο έχει έρθει από Λονδίνο το βράδυ, έχει ξημερώματα 14 Αυγούστου και είναι να πετάξει το πρωί με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεση στάση την Αθήνα. Ο μηχανικός στο αεροδρόμιο της Λάρνακας κάνει την επιθεώρηση, έχει παρατηρηθεί ένα πρόβλημα στο δεξιό πτερύγιο του αεροσκάφου και προκειμένου να γίνει η επιθεώρηση υπάρχει ένας διακόπτης που ορίζει θα βάλεις είτε την αυτόματα ή χειροκίνητα το πώς θα γίνει η οξυγόνωση της καμπίνας. Αυτό που όταν μπαίνουμε στο αεροπλάνο όλοι αισθανόμαστε ότι δεν πέφτει η πίεση. Αυτός για λόγους συντήρησης το γύρισε στο manual. Ξέχασε να το γυρίσει στο αυτόματο. Μπαίνουν οι δύο πιλότοι, βλέπουν όλα τα... βλέπουν την κονσόλα, κάνουν όλους τους ελέγχους και ενώ υπάρχουν, είναι δύο πολύ έμπειροι πιλότοι, κανένας από τους δύο δεν καταλαβαίνει ότι ο διακόπτης δεν βρίσκεται στο αυτόματο, αλλά βρίσκεται στο χειροκίνητο. Σηκώνεται το αεροπλάνο και όταν πια μπαίνει ο αυτόματος πιλότος, ο αυτόματος πιλότος θα έφερε το αεροπλάνο μέχρι και το αεροδρόμιο της Αθήνας για να αρχίσει μετά η κάθοδος, αρχίζουν παρουσιάζονται τα πρώτα συμπτώματα υποξίας. Υποξία είναι όταν δεν ρέει το οξυγόνο. Πέφτουν οι μάσκες, αλλά όλοι πια χάνουν τις αισθήσεις τους με πρώτους τους πιλότους. Οι οποίοι τι γίνεται, η Boeing έχει ένα κατασκευαστικό λάθος, το οποίο αυτό είναι, αν θέλεις, το τραγικό πολλών ιστοριών. Έχουν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τους συγγενείς τους, ώστε να διορθωθεί κάτι στη συνέχεια. Για τον άνθρωπο που έχασε το παιδί του, τη μητέρα, τον πατέρα του, τους φίλους του κτλ. Του να του πεις ότι από τον θάνατο αυτόν γίναμε σοφότεροι, το ακούει βερεσέ. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Η Boeing έχει ίδιο ήχο, αν δεν ανέβουν οι τροχοί του αεροσκάφους, με το ότι δεν υπάρχει οξυγόνο στην καμπίνα. Οι πιλότοι ακούν τον ίδιο ήχο και ψάχνουν, αναφέρουν πρόβλημα ότι δεν ανέβηκαν οι τροχοί. Οι τροχοί όμως είχαν ανέβει κανονικά. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν το τι γίνεται, πέφτουν σε κατάσταση υποξίας. Το αεροπλάνο έχοντας μπει στον αυτόματο πιλότο έρχεται πάνω από το γραμματικό. Υπάρχει μόνο ο ένας από τους αεροσυνοδούς, ο προδρόμου, ο οποίος είχε περάσει βασική εκπαίδευση χειρισμού μεγάλου αεροσκάφου στο Λονδίνο. Υπάρχει φορητή συσκευή του οξυγόνου.
Είναι ο άνθρωπος που καταγράφουν τα δύο ελληνικά μαχητικά που σηκώνονται. Ότι κινείται μες στην καμπίνα. Ότι κινείται, γιατί όταν βλέπουν ένα αεροπλάνο που έχει μπει στον ελληνικό εναέριο χώρο, που δεν επικοινωνεί καθόλου, σηκώνονται τα δύο μαχητικά, βλέπουν κάποιος να κινείται, όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες φαίνονται από τα παράθυρα ότι είναι σε κατάσταση όπου δεν υπάρχει αντίδραση. Προσπαθεί, έχει μειωθεί βέβαια και το οξυγόνο, και στο τέλος, αφού βρίσκεται πάνω το γραμματικό και του τελειώνει τα καύσιμα, συντρίβεται το αεροσκάφος. Ήταν μια ιστορία πραγματικά, Νίκο, έχοντας και την εικόνα των πτωμάτων στο νεκροτομείο, πραγματικά με συγκλώνησε. Yeah, yeah. Και όταν μετά έμαθα από την έρευνα τον λόγο που 121 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, ήταν απλά σοκαριστικό. Όταν έγινε... Οπότε ξεκίνησα να συλλέγω διάφορες ιστορίες, οι οποίες μου έκαναν εντύπωση με πάντα το ερώτημα, τι θα γινόταν αν. Είχα δει παλιότερα μια ταινία, «Η πόλη των χαμένων παιδιών». Καρό και Ζενέ, οι δύο σκηνοθέτες. Έχει το θεώρημα της πεταλούδας. Αυτό που λέει ότι αν μια πεταλούδα κουνήσει τα φτερά της και πέσει μια σταγόνα, πώς καταλήγει στη μαζική καταστροφή. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία υπάρχει μια πεταλούδα που κουνάει τα φτερά της, πέφτει μια σταγόνα και στο τέλος φτιάχνεται ένα τσουνάμι που καταστρέφει την πόλη που κρατούσαν αιχμάλωτα τα παιδιά. Το οποίο είναι αυτή η θεωρία του πετάγματος της πεταλούδας, η θεωρία των Μπερνίων, που την αντιμετωπίζουμε καθημερινά στα δημοσιογραφικά γραφεία. Μετά μου ήρθε κάτω τσουνάμι της Ταϊλάνδης, την έκρηξη στο Λίβανο, καταστράφηκε μισή Βηρυτός γιατί κάποιοι ξεχάσανε αμμονία μέσα σε... 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Και μιλάμε, κατέστρεψε την οικονομία του Λιβάνου η συγκεκριμένη έκρηξη. Ανθρώπους να τους λένε πάρτε τα από αυτό το πλοίο, μοιράζετε τα στους αγρότες. Είναι λίπασμα. Θυμάμαι και στην Κύπρο είχε γίνει. Ναι, στο Μαρί. Ναι, μπράβο, στο Μαρί. Εκεί, εντάξει, δεν την έβαλα αυτή την υπόθεση γιατί ποτέ δεν ξεκαθαρίστηκε τι έγινε με τα εκρηκτικά. Ήταν λίγο νεφελώς αποτελεί στρατιωτικό υλικό. Στο Λίβανο όμως ήταν Ρώσος, ο οποίος κατέβαζε το συγκεκριμένο υλικό σε χώρα της Αφρικής. Δεν είχε τα λεφτά να πληρώσει να περάσει το Σουέζ. Πήγε στη Βηρυτό γιατί του είπανε να κουβαλήσει κάποια μηχανήματα, τα οποία μηχανήματα όμως ήταν πολύ μεγάλα για το πλοίο. Ξέρεις, είναι καμιά φορά ένα γρανάζι. Εκεί αποδεικνύεται ότι αυτός χρωστούσε σε προηγούμενο πλήρωμα που τον είχε αφήσει. Ο Ρώσος την κάνει, έχει εταιρεία στην Κύπρο. Μένουν οι Ουκρανοί, οι ναυτικοί, τους οποίους τους ζουν ουσιαστικά οι λιμενεργάτες για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να καταφέρουν να τους απεγκλωβίσουν. Τώρα μιλάμε για νητρικό αμμόνιο. Είναι αυτό που χρησιμοποιείται ακόμα και για την παρασκευή βομβών, το άμφο που λέμε, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Γεωργία. Και απλά το αποθηκεύουν σε ένα σιλό στο τέλος, αφού βυθίζεται το πλοίο, το σαπιοκάραβο, και κανένας δεν το παίρνει. Και κάποια στιγμή από άνοδος θερμοκρασίας, κακές συνθήκες φύλαξης, ανατινάχει τη μισή πόλη. Δηλαδή, μια χώρα καταστράφηκε οικονομικά γιατί. Αν και ο υπεύθυνος του λιμανιού έλεγε πάρτε το από εδώ πέρα, δεν έβαζε κάποιος άλλος την υπογραφή του να φύγει το υλικό. Όπως το ζήσαμε επίσης στα Τέμπη. Όταν έγινε τα Τέμπη πήρα την απόφαση. Και λέω, θα μαζέψω τις ιστορίες. Όλες έχουν να κάνουν δυστυχώς με απώλειες. Έζησα τις φωτιές στην Πελοπόννησο. Όταν ξεκίνησα από τα κόλλημα. Ναι, στην Ηλία. Μια γυναίκα η οποία έκανε κόλυβα, πήγε να φάει με την οικογένειά της, είναι εδώ είναι το κουζινάκι. Έχει βάλει τα κόλυβα, δίπλα έχει 400 κιλά λάδι και έχει και κρασί, τα οποία τα φυλάει. Μέσα στην αυλή είναι αυτή η αποθήκη και στην άλλη πάει να φάει με την οικογένεια. Τρώγοντας, τα κόλυβα τραβάνε όλο το νερό και αρχίζουν να πετάνε σπίδες από το γκαζάκι. Δίπλα το λάδι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Οι συγγενείς, κόροι, εγγονοί κτλ. Πάνε να τη σβήσουν τη φωτιά. Και όταν πια, μετά από 25 λεπτά, όταν η φωτιά έφυγε 3 τετράγωνα και μπήκε στο δάσος, τότε ειδοποιούν την πυροσβεστική. Το αποτέλεσμα είναι εκείνη τη μέρα να κάνουν 49 άνθρωποι. Θα μου πεις, φταίει η γιαγιά η οποία ηρίσουν παρόδο, καταδικάστηκε γι' αυτό. Έγιναν και άλλα γεγονότα που προκάλεσαν το θάνατο των ανθρώπων. Αλλά
η αιτία για να συνεργώσει τι ήταν. Έτσι. Μια πολύ χαζή απόφαση ενός ανθρώπου να πάει να φάει και να αφήσει κάτι στη φωτιά. Μέσα στο βιβλίο, Στέλιο, έχουμε αεροπορικά δυστυχήματα, πυρκαγιές, ναυάγια, αθλητικές τραγωδίες. Καλά, η τραγωδία στη Λίμα τα ξεπερνάει σχεδόν όλα, όπως και η τραγωδία της Θύρας 7. Σιδηροδρομικά δυστυχήματα, στρατιωτικές αποτυχίες, βιομηχανικές καταστροφές και χώροι διασκέδασης. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιο ήταν το κριτήριο να επιλέξεις αυτές τις ιστορίες? Τις χειρίστηκες δημοσιογραφικά ο ίδιος ή είχαν κάτι το ιδιαίτερο? Όχι, καμιά δεκαριά, γιατί εντάξει, κάποιες είναι παλιότερες, καμιά δεκαριά είχα το υλικό που το χειρίστηκα. Ναι, ναι. Εγώ είχα τύχει να μιλήσω με ανθρώπους, είναι μέσα το μάτι, επίσης το πώς ξεκίνησε. Ο άνθρωπος καταδικάστηκε, σε κάποιες προθέσεις περίμενα να βγουν και τελικές καταδίκες, δηλαδή στο μάτι. Ο άλλος πάει και βάζει φωτιά στα χόρτα. Την ώρα που υπάρχει απαγορευτικό με 8 μποφόρ και πάει μετά και καλύπτει τα στοιχεία ότι και καλά δεν ήμουν εγώ. Πελοπόννησος, Μάτι, Σάμινα, το ήλιο, τα Τέμπη, δηλαδή είναι υποθέσεις που τις έζησα. Οι άλλες είναι υποθέσεις τις οποίες πάντοτε με συνέπαιρναν βγαίνοντας τα στοιχεία στην πορεία, δηλαδή για παράδειγμα. Για το Τιτανικό έχουν γραφεί πάρα πολλά. Αυτή πρέπει να είναι πιο παλιά ιστορία μέσα. Ναι, υπάρχει μόνο μια πιο παλιά, μια του Αυστριακού στρατού. Στον Τιτανικό υπάρχουν πολλοί λόγοι που ναυάγησε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια στις καταθέσεις. Είναι ο ναύτης, ο οποίος εκείνη τη μέρα ανέβαινε στο κατάρτι, είχαν 30 μέτρα ύψος, οι παρατηρητές. Ο οποίος τι είπε? Ο Τιτανικός τότε είχαν όλα τα σύγχρονα μέσα, είχαν πάρει κιάλια. Έχει βγει ο χειριστής ο προηγούμενος, έχει μείνει στην Αγγλία και έχει ξεχάσει να δώσει τα κλειδιά του ντουλαπιού που έχουν τα κιάλια. Για να μην σπάσουν, να μην κάνουν ζημιά, επειδή είναι καινούργιο το πλοίο, κανένας δεν παίρνει τα κιάλια. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είπε ότι τη μέρα που συνέβη το ναυάγιο του Τιτανικού, η θάλασσα ήταν το που λέμε γυαλί. Αν είχα τα κιάλια, θα μπορούσα να έχω δει τον άσπρο όγκο. Είναι μια λεπτομέρεια που πιθανόν να καθόρισε τη μοίρα ενός πλοίου. Όπως καθόρισε το γεγονός ότι ο αστυνοματιστής του SS Καρπάθια που ήταν το πιο κοντινό, 11:30 είπε κλείνω τον ασύρματο. Και όταν είδαν τις φωτοβολίδες έτσι στον αέρα, ο καπετάνιος του Καρπάθια είπε μάλλον το γιορτάζουν στο Τιτανικό. Αλλά πρόσφυγε μια λεπτομέρεια, δηλαδή ήταν κλειδωμένα τα κιάλια. Και δεν ήθελαν να προκαλέσουν ζημιά στο ντουλαπάκι. Και δεν είδε το παγόβουνο. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια μέσα και η τραγωδία του Εξπρέ Σαμίνα, η οποία με αφορά, με ποια έννοια, ότι το πλοίο πήγαινε στη Σάμο. Στην Μοσυπάρο. Γίνεται Πάρον Άξο. Ναι, τελική θα και τελικά πήγε στους Ρυψούς. Πήγαινε, ναι. Και ταξίδευαν πάρα πολλοί καρλοβασίτες μέσα. Θέλω να σου πω λοιπόν εδώ μια ιστορία κι εγώ. Να δεις πως καταρχάς πνίγει και μια συμμαθήτριά μου και πνίγηκε και μια, πώς να το πω, η καλύτερη φίλη της μητέρας μου και της θείας μου, της αδερφής του πατέρα μου. Δεν θα πω το όνομά της. Δεν πνίγηκε, σκοτώθηκε. Και θα σου πω το πώς. Αυτή καταρχάς ήταν τόσο δεινή κολυμβήτρια, η οποία όταν ερχόταν το πλοίο από το βαθύ στο Καρλόβαση, το κάθε πλοίο, για να μπει μες στο λιμάνι, αυτό που λέμε η γραμμή του καραβιού, αυτή έμπαινε μες στη θάλασσα να περάσει τη γραμμή του καραβιού. Να πάει τόσο βαθιά. Εξαιρετική η κολυμβήτρια. Και τη χάναμε μετά. Και έβγαινε μετά από καμιά δύο ώρες. Αυτή λοιπόν η τύχη το έφερε να είναι μέσα στο Εξπρέ Σαμίνα, επιστρέφοντας από τον Πειραιά στο Καρλόβαση. Και δεν πνίγηκε παρά τα 8 μποφόρ, αλλά το κύμα τη σκότωσε στα βράχια. Και επίσης, αυτό που λένε καμιά φορά όποιος του μέλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει, που είναι μια φρικτή, πώς να το πω, παροιμία, να τη σκεφτεί κανείς. Μέσα στο πλοίο υπήρχε ένας άλλος φίλος, ο οποίος εργαζόταν σε μια εταιρεία που εισέπρατε χρήματα, τον έστελνε να εισπράξει και είχε σωθεί από το σεισμό στην Πάρνηθα. Ήταν μέσα σε ένα κτίριο που κατέπεσε και μετά από δύο μέρες βγήκε. Και αυτός ο άνθρωπος πνίγηκε μέσα στο Express Σαμίνα. Είναι ηρωνία σε πολλές περιπτώσεις. Απίστευτη ηρωνία που όλες αυτές οι ιστορίες που έχεις
Θες να μας διαβάσεις έτσι. Εδώ ναι. Μάζεψα 35, η αλήθεια είναι ότι βρήκα πάνω από 150. Αφενός μεν ο όγκος του βιβλίου είναι κάτι... το βιβλίο έχει περισσότερο δημοσιογραφική γραφή. Είναι καταγραφή γεγονότων, πρακτικών αποδίκες. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αυτό που λέμε τι μάθαμε, δηλαδή για παράδειγμα το ναυάγιο του πλοίου Ηράκλειον, αυτό που λέμε της Φαλκονέρα, στη Φαλκονέρα, άλλαξε ουσιαστικά τον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική ακτοπλοεία. Δηλαδή, όταν υπάρχει απαγορευτικό, δεν φεύγει πλοίο. Και εκείνο το πλοίο είχε δοθεί απαγορευτικό, δεν συμφωνούσε ο λιμενάρχης, με διάφορα μέσα ένα φορτίο με πορτοκάλια καθυστέρησε το πλοίο για περίπου μια μισή ώρα μέχρι να έρθει. Έπρεπε να πάει στην Αυστρία. Το βάλαν όπως τότε τα πλοία δεν είχαν την μπουκαπόρτα μπροστά, είχαν δύο πλαϊνές. Το συγκεκριμένο γιατί είχε υποστεί και διάφορες... Έδαινε στο πλάι το βαπόρι και έμπαινε μέσα... Δεν έχουν βάλει τους τάκους καλά για να το δέσουν το φορτηγό, 6,5 τόνους. Με τα κύματα, λέει το Υπουργείο Ναυτιλίας στον Πειραιά, θα έχουμε πάνω από 8 μποφόρ. Αποφασίζουμε πιέσεις στο λιμενάκι, λένε υπέγραψε να φύγει το πλοίο. Από τον κυματισμό χτυπάει μία δεξιά, μία αριστερά. Μία δεξιά, μία αριστερά, άνοιξε τη μία μπουκαπόρτα, μπήκε το νερό. Και έτσι είχαμε το πολύ νεκρό ναυάγιο. Στο οποίο έγραψε και βιβλίο και έγινε και τηλεοπτική σειρά στο Μέντε, ναι. Ο Σπύρος Πετρουλάκης, το ναυάγιο. Συγκλονιστική ιστορία. Άλλαξε την ιστορία της ελληνικής ακτοπλοείας για τους ανθρώπους που χάσαν τους δικούς τους. Σου λέει γιατί έπρεπε να χαθεί ο άνθρωπός μου για να γίνει το αυτονόητο. Όπως λέγαμε για το ήλιος, ότι άλλαξε το πώς υπάρχει, ότι η Μπόινγκ έβαλε πια διαφορετικό ήχο. Το είχαμε στην πτώση των Ισραηλινών. Το μοναδικό αεροσκάφος που έχει πέσει από των Ισραηλινών αερογραμμών προερχόταν από την Νέα Υόρκη με stopover στο Άμστερνταμ για να πάει στο Ισραήλ. Της Ελ Αλ. Της Ελ Αλ, το οποίο δεν έχουν προσέξει στην τεχνική βάση του Άμστερνταμ ότι τα μπουλόνια ενός κινητήρα τρεμοπαίζουν και με το που σηκώνεται αυτό από το Άμστερνταμ πέφτει σε συγκρότημα πολυκατοικιών στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ κοντά. Όλοι μιλάνε για τρομοκρατική ενέργεια, γιατί αυτό εξεράγει στον αέρα και είχε το πολύ απλό. Ότι τα μπουλόνια που κρατούσαν τον κινητήρα 3 έφυγαν από την πίεση. Ο 3 πήρε μαζί και το 4. Wow. Έμεινε το ένα φτερό χωρίς κινητήρες. Έχει μόνο ο 1 και ο 2. Μπατάρει το αεροσκάφος, πέφτει. Σκοτώνονται και πολλοί ένικοι της πολυκατοικίας. Και όλοι ξέρεις, ψάχνουν το τρομοκρατικό γιατί είναι Ισραηλινό. Και είναι το πιο απλό, ότι κάποιος επίδωσε σωστά τα μπουλόνια. Όπως και το πλέον πολύ νεκρο αεροπορικό δυστύχημα έχει γίνει στο έδαφος. KLM με Pan American. Συγκρούστηκαν, γιατί ο Ολλανδός πιλότος ήταν τόσο... ήθελε να πιάσει τις προθεσμίες να πάει στην Τενερίφη, τον είχαν αναγκάσει να πάει στη Λασπάλμας, γιατί είχε ένα τρομοκρατικό χτύπημα στην Τενερίφη και προκειμένου να βιαστεί, παράκουσε τον ελεγκτή κυκλοφορίας, ο οποίος επίσης δεν μιλούσε και πολύ καλά αγγλικά, το no έγινε now, και έχουμε το μεγαλύτερο δυστύχημα αεροπορικό, το οποίο όμως έγινε στο έδαφος. Και όταν έγινε, ποια είναι η ειρωνία, ότι ο διευθύνων σύμβουλος του SkyLM λέει πάρτε τηλέφωνο τον πιλότο να πάει να δει το τι έγινε. Αυτός ο πιλότος εκείνο το μήνα κοσμούσε το εξώφυλλο του περιοδικού του SkyLM, ήταν το καμάρι της SkyLM στους πιλότους. Και ήταν ο άνθρωπος που με προσωπική του ευθύνη πήρε πάνω του 570 ζωές, δηλαδή όλους τους επιβάτες της KLM και όλους τους Pan American, γιατί απλά έπρεπε, θεώρησε μέρος της προσωπικότητάς του, της περσόνας του, ότι ποιος είναι αυτός ο ελεγκτής που εμένα θα μου πει να μην φύγω τώρα. Και έπεσε πάνω στην Pan American. Μάλιστα. Στέλιο, είναι πραγματικά... Ναι, είναι έτσι οι ιστοριούλες. Φοβερές. Και όπως είναι ένα βιβλίο απνευστή, διαβάζεται αυτό το βιβλίο. Ναι, κάθε ιστορία είναι αυτόνομη, όπως γιατί οι Αμερικάνοι απέτυχαν στον κόλπο των χείρων, το οποίο είναι γελίο αν το σκεφτείς, ότι έχει δώσει ο Kennedy το OK, έχουν κατέβει οι κουβανοί αυτοεξόριστοι που έχουν εκπαιδευτεί από τη CIA και δίνουν ραντεβού, λέμε τώρα. Κατεβαίνουν λοιπόν οι κουβανοί, είναι να πάνε 4 βομβαρδιστικά και υπάρχει το αεροπλανοφόρο που θα σήκωνε τα αντίστοιχα μαχητικά, γιατί τα βομβαρδιστικά είναι πιο αργά, να μην τα χτυπήσουν τα αντιεροπορικά, να πάνε πρώτα τα μαχητικά. Τα βομβαρδιστικά έχουν βάσει στην Νικαράγουα, τα άλλα είναι σε αεροπλανοφόρο. Δίνουν ραντεβού, λέμε τώρα σχηματικά, 8 η ώρα. Μόνο που η Νικαράγουα είναι μία ώρα πίσω. Πηγαίνουν τα μαχητικά στις 8 η ώρα, που τους έχουν πει,
και δεν βρίσκουν τα βομβαρδιστικά και γυρίζουν πίσω. Τα βομβαρδιστικά πηγαίνουν 8 η ώρα, αλλά είναι μια ώρα διαφορά. Κανένας στο Πεντάγωνο δεν σκέφτηκε ότι η Νικαράγουα με την Αμερική που δώσανε. Δεν δώσανε τη σωστή ώρα. Και γι' αυτό το λόγο απέτυχε η εισβολή στον κόλπο των χείρων. Μας τα έχεις πει πολύ παραστατικά, Στέλιο, αλλά θέλω να μας διαβάσεις και έτσι ένα μικρό απόσπασμα. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα που ακολούθησε το δυστύχημα, ο μηχανικός δεν επανέφερε ποτέ το ρυθμιστή συμπίεσης στην αυτόματη θέση μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Το πρώτο και σημαντικό λάθος έμελε να ακολουθήσουν δύο ακόμη από την πλευρά των πιλότων αυτή τη φορά. Αξίζει να πούμε πως υπήρξαν συνολικά 5 ζευγάρια μάτια που έκαναν τον έλεγχο. Τον προ-πτήσης έλεγχο τον κάνει ο συγκυβερνήτης. Στη συνέχεια, τον προ-κίνησης καταλόγου έλεγχο, το check-in, το κάνουν και οι δύο. Και έπειτα έχουμε άλλα 2 ζευγάρια μάτια, του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη, μετά την απογείωση. Ουσιαστικά, 5 ζευγάρια μάτια δεν είδαν ότι ο διακόπτης της συμπίεσης των θαλάμων του αεροπλάνου ήταν σε θέση manual. Από εκεί ξεκίνησε το όλο πρόβλημα. Ανέφερε ο κύριος Αθανάσιος Μπίνης, πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, όσον αφορά το δυστύχημα με το αεροσκάφος της εταιρείας Ήλιος.